Όπως σας είχα πει, πριν πεθάνω θέλω να σας αφήσω κληρονομιά, μία ελάχιστη ερμηνεία, την πιο απλή και την πιο σύντομη, της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεπώς, συνεχίζουμε σήμερα στο ραντεβού μας το τακτικό και μπαίνουμε σε ένα βιβλίο καινούριο της Παλαιάς Διαθήκης, τους αριθμούς, που είναι το τέταρτο από την Πεντάτευχο που έγραψε ο Μωυσής, δηλαδή τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τα έγραψε ο Μωυσής, έτσι. Τουλάχιστον τα εκφώνησε για να τα γράψει κάποιος. Ένα από αυτό, το πρώτο τελευταίο, είναι οι αριθμοί και λέγονται αριθμοί γιατί στα 36 κεφάλαια τους, έτσι, στα 36 κεφάλαια αυτού του βιβλίου, θα δούμε πρώτον μια μεγάλη αρρύθμιση, δηλαδή δύο χρόνια μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες αριθμούν το στρατό τους, δηλαδή αυτούς που είναι πάνω από 20 ετών, και ο στρατός αριθμεί, από ό,τι θα δούμε μετά, σε 603.000 άντρες, έτσι, μιλάμε για τεράστιο στρατό, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε 60.000 στρατό, ούτε το 1/10. Μετά έχουμε μια άλλη αρρύθμιση η οποία γίνεται λίγο πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή μετά από 40 χρόνια σχεδόν, που τους ξαναμετράει για να δουν πόσοι θα μπουν στη γη της Επαγγελίας. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν τους αντιστέκεται κανείς, γιατί όταν μιλάμε για 600.000 στρατό, έτσι, όπου και να περάσουν, τα σαρώνουν όλα. Δηλαδή, με τη βοήθεια του Θεού και με την υπόσχεση του Θεού, αλλά έπρεπε πρακτικά να νικήσουν κάποιους λαούς εκεί, Φιλιστέους, Χαναναίους, δεν ξέρω, Ρωλαίους, και να μπορέσουν να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας μετά από 40 χρόνια. Συνεπώς, αρρύθμιση, οπότε αριθμεί το βιβλίο, και βέβαια σύν αυτό έχουμε και διάφορα ιστορικά γεγονότα που θα τα δούμε, έτσι δεν τα λέω από πριν, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και διαχρονικά, έτσι. Παραδείγματος χάρη, για αυτό το οποίο το θυμάστε ακόμα και σήμερα, έτσι, για την όνο του Βαλάμ που μίλησε, το θυμάστε αυτό το περιστατικό. Αν δεν θυμάστε θα το ξαναθυμηθούμε μαζί, αλλά και χριστολογικές προφητείες, δηλαδή μέσα στο βιβλίο αυτό θα δούμε συν τις άλλες και πάλι την εμφάνιση του Χριστού, την προεικόνηση του Χριστού δηλαδή, έτσι. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε λίγο πριν φτάσουν οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες, να καταλάβουν τη γη της Επαγγελίας. Χρονικά δηλαδή αναφερόμαστε σε 40 χρόνια μετά από που βγήκαν από την Αίγυπτο, έτσι, από το ελευθερώθηκαν. Για μας τι σημαίνει αυτό, έτσι, συμβολικά, αφού το πεθάνουμε από αυτόν τον κόσμο, βγούμε δηλαδή από την γη της Αιχμαλωσίας, την Αίγυπτο, που είναι αυτός ο κόσμος, μετά από 40 ημέρες, τι κάνουμε, φτάνουμε στη γη της Επαγγελίας, που μας υποσχέθηκε ο Χριστός, δηλαδή στον Παράδεισο, έτσι. Και αυτό γίνεται με κάθε ψυχή, η οποία 40 μέρες περιφέρεται στον κόσμο αυτόν, αφού πεθάνει και βγει από το σώμα, και μετά καταλήγει στο δημιουργό της, εφόσον τον θέλει. Εφόσον δεν τον θέλει, καταλήγει στο διάβολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους αριθμούς λοιπόν. Ξεκινάει, όπως σας είπα, την πρώτη του δεύτερου μήνα του δεύτερου έτους, από όπου βγήκαν από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες, μιλάει ο Θεός στον Μωυσή και λέει, θα κάνεις απογραφή πώς είναι ικανοί από το λαό μου να πιάσουν όπλο. Δηλαδή από 20 ετών, μέχρι σήμερα θα λέγαμε εμείς, ξέρω εγώ, 65, έτσι, που είναι η γενική επιστράτευση, στην οποία επιτρέπεται η μερική επιστράτευση, στην οποία επιτρέπεται μέχρι αυτή την ηλικία, και φυσικά στη γενική επιστράτευση που ο καθένας δυνάμενος μπορεί να πιάσει όπλο, ακόμα και μικρό παιδί. Αριθμούνται και πάλι οι φυλές του Ισραήλ, να μην τις ξαναλέω, έτσι τις θυμόμαστε, από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, τον οποίο ήταν και ο Ιωσήφ, ο οποίος τον είχαν πουλήσει, το θυμόμαστε αυτό. Και πήραν λοιπόν ο Μωυσής με τον αδερφό του τον Αρών βοηθούς και άρχισαν να μετράνε. Χοντρικά θα σας πω έτσι και πολύ επιγραμματικά, από τη φυλή του Ρουβίμ βρήκανε 46.500, οι οποίοι μπορούσαν να κρατήσουν όπλο. Από τη φυλή του Σιμεών 59.300.
Από τη φυλή του Ισάχαρ 74.600. Από τη φυλή Ζαβουλών 54.400. Από την φυλή του γιου του Ιωσήφ, του πρώτου του Εφραίμ, 40.500. Από τη δεύτερου ιού του Μανασί, 32.200. Από τη φυλή του Βενιαμίν, που ήταν ο πιο μικρός, θυμάστε, 35.400. Από τη φυλή Γάδ, 45.750. Από τη φυλή Δαν, 62.700. Από τη φυλή Ασίρ, 41.500. Από τη φυλή Νεφταλήμ, 53.400. Σύνολο λοιπόν όλοι αυτοί 603.550 Ισραηλίτες, οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν όπλο, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 2 χρόνια και 38 χρόνια στην ουσία πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Από τις φυλές αυτές όμως, προσέξτε, ξεχωρίζει ο Θεός με εντολή του στο Μωυσή τη φυλή του Λεβί. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν προορισμένοι, όπως θυμάστε είπαμε την άλλη φορά, οι λεγόμενοι Λεβίτες σήμερα, αλλά και τότε, να υπηρετούν τον Θεό. Οπότε δεν έπρεπε να κρατάνε όπλο αυτοί και να πολεμήσουν. Και μάλιστα δεν έπρεπε καν να στέκονται κοντά στους άλλους, αλλά έπρεπε να κατασκηνώσει η φυλή τους λίγο πιο μακριά, για να μην μολύνονται καν από αυτούς. Προσέξτε, αυστηρά τα πράγματα, βλέπετε. Και τώρα είναι αυστηρά. Δηλαδή, αν πάει ένας στρατιώτης στον πόλεμο και σκοτώσει, ο φόνος είναι φόνος. Νωρίτερα βέβαια θα πάει για να προστατεύσει τα ιερά και τα όσια της φυλής του, ναι. Αλλά όταν γυρίσει από τον πόλεμο και πει στον πνευματικό του ότι έχω σκοτώσει 5 ανθρώπους, θα τον πει ο πνευματικός του ότι θα έχει επιτίμιο τώρα, γιατί αφαίρεσες 5 ζωές. Εδώ όμως τι έχουμε. Από πριν, προσέξτε πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα. Ούτε καν να αναμειγνύεται η φυλή του Λεβί με τις άλλες φυλές, προκειμένου να μην λερωθεί, χωρίς να έχει γίνει πόλεμος ακόμα, προσέξτε έτσι. Αλλά επειδή άλλοι κρατάνε όπλο. Γίνεται λοιπόν και αυτή η θέση, έτσι. Και μετά στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπουμε τη θέση κάθε φυλής στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, γιατί μιλάμε για ένα λαό περίπου 2 εκατομμυρίων, ο οποίος μετακινείται συνέχεια. 40 χρόνια μετακινούμενοι οι Εβραίοι. Και όχι όμως 1 και 2, αλλά 2 εκατομμύρια. Καταλάβατε, όταν στρατοπέδευαν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, πιάνουν ένα χώρο, τουλάχιστον όσο είναι η Αλεξανδρούπολη. Το τεράστιο αυτό οικόπεδο. Και στο δεύτερο κεφάλαιο τους χωρίζει και τους βάζει με τη σειρά. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε με πλήρη λεπτομέρεια τα καθήκοντα των ιερέων και των λεβιτών, έτσι ώστε να δούμε ότι, σας τα λέω επιγραμματικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αφιερωμένοι στο Θεό μαζί με τις οικογένειές τους και αφιερώνουν, όπως είπαμε και την άλλη φορά, το πρωτότοκο παιδί τους, έτσι, στην υπηρεσία του Θεού. Γίνεται λοιπόν η μέτρηση και βρίσκουν 22.273 πρωτότοκα παιδιά τα οποία θα αφιερωθούν στο Θεό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία για τη φυλή Καάθ. Οι Κααθίτες ήταν υπεύθυνοι για τη σκηνή του μαρτύριου, για τον ναό δηλαδή. Αυτοί θα προστάτευαν με όπλα τώρα, έτσι, την διαφορά. Οι Λεβίτες δεν έχουν όπλα. Οι Κααθίτες έχουν. Θα προστάτευαν τη σκηνή του μαρτύριου, ήταν κάτι σαν φρουρά του ναού δηλαδή, έτσι. Και για αυτοί φυσικά θα είναι αφιερωμένοι στο Θεό υπ' αυτήν την έννοια. Δεν λέω λεπτομέρειες, φυσικά παρακάτω απογράφονται οι Λεβίτες, έτσι, όσοι είναι, ποιοι είναι, ποιοι είναι οι αρχηγοί τους, έτσι, και ούτω καθεξής, και βρίσκονται 8.580. Δηλαδή, στην ουσία βλέπετε ότι στο λαό αυτόν 8.580 άνθρωποι είναι αφιερωμένοι στη σκηνή του μαρτυρίου, στην υπηρεσία του Θεού. Μόνο, χωρίς όπλα, έτσι, χωρίς όπλα, οι ιερείς και οι Λεβίτες δηλαδή. Στο πέμπτο κεφάλαιο, όπως είναι πλέον, το έχουμε συνηθίσει, γίνεται και η απομάκρυση αυτών οι οποίοι δεν είναι καθαροί νομικά, έτσι, γιατί έχουν κάποιες αμαρτίες ή κάποια πράγματα τα οποία δεν θεωρούνται τώρα αμαρτία, όπως η λέπρα, έτσι, και η γονόρια που λέγαμε την άλλη φορά, δηλαδή η γυναίκα θεωρείται ακάθαρτη όταν έχει περίοδο και ο άνδρας όταν έχει ρεύση καθύπνων κτλ. Αυτοί απομακρύνονται και
απομακρύνονται και αυτοί οι οποίοι παρακάτω έτσι έχουν μολυθεί με διάφορες αμαρτίες, οι οποίες εδώ περιγράφονται. Δεν τα ξαναλέω γιατί τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έτσι, ποιες είναι οι αμαρτίες οι οποίες όταν κάθισε ο Θεός ο Μωυσής στο όρο Σινά, επί 40 μέρες του έλεγε ο Θεός κάθε μέρα αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, και αυτός έγραφε. Έτσι. Στο έκτο κεφάλαιο βλέπουμε, βλέπετε πώς είναι όλα με τη σειρά, βλέπουμε τους Ναζιραίους. Ποιοι είναι αυτοί οι Ναζιραίοι? Θυμάστε ότι Ναζωραίος κληθήσετε. Ποιος κληθήσετε Ναζωραίος? Ο Χριστός μας. Τι ήταν όμως οι Ναζιραίοι, εκτός από το ότι Ναζωραίος ήταν ο κάτοικος της Ναζαρέτ? Οι Ναζιραίοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στον Θεό, δηλαδή θα λέγαμε σήμερα οι μοναχοί. Έτσι. Οι ιερείς ήταν από τη φυλή του Λεβί. Από τη φυλή λοιπόν αυτού που θα αφιερωθεί στον Θεό και θα ονομαστεί Ναζωραίος, περιγράφεται εδώ στο έκτο κεφάλαιο τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει. Τα θυμάστε από την προηγούμενη φορά. Δεν πρέπει να πιει ένα πνευματώδη ποτό ποτέ και να βάλει ξηράφι στο πρόσωπό του, έτσι. Και λένε μερικοί σήμερα, γιατί οι ιερείς έχουν γένεια? Να το, γιατί έχουν γένεια οι ιερείς? Γιατί οι μοναχοί και ούτω καθεξής. Έτσι. Αφιερώνεται λοιπόν ο άνθρωπος στο Θεό, ο Ναζιραίος. Υπάρχει λοιπόν, γιατί μερικοί λένε και άλλα περίεργα. Πού το βρήκαμε το μοναχισμό τώρα και οι μοναχοί και αυτά, ορίστε. Άλλοι πάλι λένε ενάλλη από τον Χριστό. Ούτε καν από τον Χριστό, από πολύ πιο πριν. Άλλοι λένε από τον Πρόδρομο. Υπήρχαν τότε οι Εσέοι, ξέρω εγώ, μια φυλή μοναχών. Επί του Προδρόμου που είναι ο αρχηγός των μοναχών, ξέρετε, ότι είμαι ο Πρόδρομος. Ούτε καν, από πριν. Βλέπετε πόσο πριν υπάρχει τάγμα μοναχικό. Γιατί έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, έτσι. Και όπως λέει και το τραγουδάκι, τα πνεύματα τα έξοχα ποθούν την ερημία και αποφεύγουν τη μετά πολλών ανθρώπων κοινωνία. Έτσι. Την κοπανάνα από τον κόσμο, λέγαμε, στα απλά ελληνικά. Και στο τέλος του έκτου κεφαλαίου υπάρχει και ένας τύπος ευλογίας που πρέπει ο ιερέας να ευλογεί τον κόσμο. Και ακούστε το πώς είναι στην αρχαία. Λέει λοιπόν ο ιερέας τον άνθρωπο, ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Επιφάνει Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και ελεήσισε. Επάρε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και δώησε ειρήνη. Αυτές τις τρεις φράσεις λέει ο Θεός να λένε οι ιερείς σαν ευλογίες στον κόσμο. Και στο τέλος φραγίζει με τον εαυτό του λέγοντας και επιθύσουσι το όνομά μου επί τους ιούς Ισραήλ και εγώ Κύριος ευλογήσω αυτούς. Αυτό που λέμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, πώς ευλογεί ο ιερέας τον πιστό. Πώς του λέει, ας πούμε, έτσι ξέρω εγώ, η Παναγία μαζί σου, ο Θεός μαζί σου, ο Χριστός μαζί σου, ή τους, τις ευλογίες που έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Θυμάστε, λέμε κάποια στιγμή χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αυτό λοιπόν, τον τύπο της ευλογίας που βλέπουμε από τους αριθμούς στο κεφάλαιο 6 που λέει ο ίδιος ο Θεός, όπως και ο ίδιος ο Θεός έκανε τον κόπο να μας πει σε άλλη φάση πώς να προσευχόμαστε σε αυτό. Πώς μας είπε να προσευχόμαστε? Πώς? Πατρί μόνο. Μόνο. Μόνο Πατρί μόνο. Ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, θέλετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Έτσι. Στο 7ο κεφάλαιο, οι αρχηγοί των φυλών όλων αυτών, οι οποίοι ορίστηκαν νωρίτερα, θυμάστε και πώς, φέρνουν πλέον ο καθένας ό,τι είχε. Φανταστείτε τώρα ένας λαός 2 εκατομμύρια, δια 12 φυλές, έτσι κάθε φυλή μιλάμε τώρα, 800.000 κόσμο. Όχι, το μπέρδεψα. 100.000 κόσμο κάθε φυλή. Οι αρχηγοί τους λοιπόν πηγαίνουν ό,τι είχε η κάθε φυλή και τα προσφέρουν τώρα πλέον με άμαξες στο θυσιαστήριο. Αφού έγινε λοιπόν η κατανομή και αφού μετρήσαν και αφού ευλογήσαν και αφού έγινε όλο το αυτό και αφού μπήκαν στο στρατόπεδο και είπαν η φυλή του Ρουβίν θα πάει εκεί, η φυλή του Βενιαμίν θα πάει εκεί, η άλλη φυλή θα πάει εκεί, στο τεράστιο αυτό στρατόπεδο, έρχονται τώρα οι ιερείς στη σκηνή του μαρτυρίου, η οποία φανταστείτε είναι στο κέντρο
με πανιά χτισμένη, όχι με τούβλα, γιατί είναι μετακινούμενη. Ναι. Θυμάστε που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Είπε με λεπτομέρειες πώς θα βάλεις εκείνο το πανί, το καταπέτασμα το πρώτο, τα άγια των Αγίων. Τα αυτά. Δηλαδή, λέει κάποιος, ας πούμε, με τόσο λεπτομέρεια που να φτιάξουμε ένα ναό. Μάλιστα. Τα πάντα. Ναι. Πώς θα μπει η πέτρα, πώς θα μπει το τούρο, πώς θα μπει το ξύλο. Μετά πώς θα μπει η Αγία Τράπεζα. Τι θα βάλεις πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όλα. Γιατί είναι αφιερωμένα στην λατρεία του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτές οι λεπτομέρειες μας φτάνουν στο σημείο να δούμε στο κεφάλαιο αυτό τι. Το πόσο κάθε, μάλιστα είναι ένα εκτεταμένο κεφάλαιο, η κάθε φυλή φέρνει στη σκηνή του μαρτυρίου τα δώρα της και μετά ο Μωυσής μπαίνει στη σκηνή και μιλάει με τον Θεό, έτσι. Και ο Θεός από εκεί πλέον, θυμάστε, πως είπαμε, θα μπαίνει ο Αρών μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων κτλ. Σε άλλη φάση παρακάτω, όταν πλέον έγιναν ο Σολομών, τα βλέπουμε τον πατέρα του, τιμίου προδρόμου του Ζαχαρία, να μπαίνει στα Άγια των Αγίων και να εμφανίζεται ο άγγελος και να του λέει θα πει στο παιδί Ιωάννη και να τον μουγκώνει, όχι μαγκώνει μετά. Παρακάτω βλέπουμε τον άγγελο ο οποίος κατοικεί μέσα στα Άγια των Αγίων και πάει η Παναγία τριών ετών και τη βάζουν μέσα και ο άγγελος είναι εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων, έτσι. Αυτές οι ιστορίες όλες έχουν την ρίζα τους εδώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Θεός από τα Άγια των Αγίων μιλάει στον Μωυσή. Μετά γίνεται η καθιέρωση των ιερέων, η ευλογία δηλαδή. Μετά βάζει τις ημερομηνίες του Πάσχα ο Θεός, όπως τις είχαμε πει και πριν. Έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Και οι ιδιαίτερες περιπτώσεις, έτσι όπως σας είπα, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια λατώματα και είναι αυτό που καμιά φορά λέγαμε, τώρα δεν το λέμε βέβαια με τη χάρη του Θεού, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σημαδεμένοι, θυμάστε, λέγανε οι παλιοί, ας πούμε, πιστεύανε ότι ένας κουτσός ή ένας τραβός ή ένας, ξέρω εγώ, άρρωστος άνθρωπος είναι σημάδι από τον Θεό αυτόν. Αυτό πίστευαν στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Τώρα με τη χάρη του Θεού στην Καινή Διαθήκη θα το πιστεύουμε αυτό βέβαια, έτσι. Αλλά τότε υπήρχε αυτό πολύ έντονα και σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες και πώς πρέπει, ας πούμε, να, αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν και αν μπορούν και ούτω καθεξής, γιατί είναι σημαδεμένοι, θα λέγαμε, με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά όταν στήθηκε η σκηνή και τελείωσαν όλα αυτά, τι έγινε για να επισφραγιστεί και για τον κόσμο η παρουσία του Θεού, γιατί ο Μωυσής τον είδε τον Θεό. Έπεσε πάνω στη σκηνή του μαρτύριου ένα σύννεφο, η Νεφέλη. Η Νεφέλη της μεταμορφώσεως αργότερα, θα ξέρουμε εμείς, η οποία κατεβαίνει πάλι κάθε χρόνο. Κατεβαίνει πάλι κάθε χρόνο στο όρος Σταβόρ. Όπως κατεβαίνει τι και άλλα πράγματα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, να μην είμαστε με παροπίδες και μονοπλευροί. Κατεβαίνει η Νεφέλη στο Θαβόρ, όπως κατέβηκε η σκηνή του μαρτυρίου, ένα σύννεφο λέει, και ήρθε και έκατσε πάνω. Και έμεινε εκεί. Τυχαίο την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, την τρίτη. Όλες τις μέρες τυχαίο ήταν. Δεν ήταν τυχαίο. Αλλά και τώρα γίνεται αυτό. Κατεβαίνει η Νεφέλη στη μεταμόρφωση, όπως κατέβηκε τότε. Ο Ιορδάνης γυρνάει πίσω, τα νερά του. Το έχετε δει σε βίντεο αυτό. Πότε όμως γίνεται αυτό? Ποια φώτα? Με το παλιό ημερολόγιο. Με το παλιό ημερολόγιο. Γιατί στα Ιεροσόλυμα γιορτάζουν τη μεταμόρφωση με το παλιό. Την τα Χριστούγεννα με το παλιό. Την τα Θεοφάνεια με το παλιό. Πότε γυρνάει ο Ιορδάνης πίσω? Με το παλιό ή με το νέο ημερολόγιο? Με το πατρό. Μάλιστα. Πότε η Νεφέλη πέφτει στη μεταμόρφωση, με το πατρό ή με το νέο ημερολόγιο? Μάλιστα, να τα λέμε και αυτά λοιπόν, έτσι. Παρένθεση τώρα, για να... να τα λέμε, γιατί να μην τα λέμε, έτσι. Παραλαμβάνω λοιπόν, πότε κατεβαίνει η Νεφέλη στη μεταμόρφωση? 6 Αυγούστου. Με ποιο? Με το πατρό παράδοτο ημερολόγιο. Πότε γυρνάει τα νερά του Ιορδάνη εκείνη την ώρα, το έχετε δει σε βίντεο, τώρα το έχετε και από κοντά.
ότι την ώρα που λέει Ιορδάνης στράφει στα πίσω στην ευχή, γυρνάνε τα νερά του Ιορδάνη και πηγαίνουν προς τα πίσω. Είναι θαύμα, έτσι. Πότε γίνεται αυτό? 6 Ιανουαρίου. Πότε 6 Ιανουαρίου? Με ποια μέτρηση? Όπως ήταν παλιά, όπως ήταν πάντοτε. Όπως ήταν πάντοτε. Έτσι. Ωραία. Να τα λέμε και αυτά λοιπόν. Και στο 10ο κεφάλαιο έχουμε τις άλπιγγες, τις δύο που δίνει εντολή ο Θεός να κατασκευαστούν για να φωνάζουν όποτε πρέπει να φωνάξουν. Σε άλλη περίπτωση, δεν μιλάμε τώρα για απλές άλπιγγες, όταν έδωσε εντολή ο Θεός, θυμάστε, τα τείχη ποιας πόλεως έπεσαν από αυτές τις άλπιγγες, τις Ιεριχούς. Πώς? Με ένα απλό ντουκου ντουκου. Άρα δεν είναι τυχαίες οι σάλπιγγες αυτές, έτσι. Και αργότερα, για να μην ξεχνάμε, θα δούμε τις σάλπιγγες της Αποκάλυψης, οι οποίες θα ηχήσουν κάποτε και θα πέσουν και άλλα τείχη. Και φυσικά, μιλάμε και βλέπουμε, έτσι, την πορεία που δόθηκε στους Ισραηλίτες με πρωτοπόρο το Μωυσή, περιγράφεται πώς έφυγαν, θυμάστε, από το Σινά, που είχαν στρατοπεδεύσει, και μπήκανε μέσα στην έρημο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εικόνα, αλλά όσοι αγαπάνε τη γεωγραφία θυμούνται που είναι η Αίγυπτος, έτσι. Κάτω από την Κρήτη ακριβώς, σας βοηθάω έτσι. Πού είναι η Κρήτη, ακριβώς από κάτω είναι η Αίγυπτος. Πού είναι το Σινά, αν πούμε ότι εδώ είναι η Κρήτη, μπροστά μας. Και κάτω είναι η Αίγυπτος, εδώ είναι το Σινά. Πού είναι το Σινά, περνάμε τον Νείλο ποταμό, και ποια χώρα είναι αυτή τώρα, από εκεί. Η Σαουδική Αραβία. Και είναι το τεράστιο πράγμα. Και μετά είναι ο κόλπος ο Περσικός και οι τεράστιες χώρες εκείνες, Ιράν, Πακιστάν, Ινδίες, αυτά είναι τεράστια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν έχουμε ανεβεί προς τα Ιεροσόλυμα, τα Ιεροσόλυμα είναι πάνω. Πού φτάνουν τα Ιεροσόλυμα, σε ποιο νησί απέναντι? Στην Κύπρο. Έτσι. Η Κρήτη είναι εδώ, η Κύπρος είναι εδώ. Πάμε έτσι, μετά από εδώ πάμε έτσι, και μετά που το πάμε έτσι. Όλο αυτό για να γίνει κράτησε 40 χρόνια. Πού? Μέσα στην έρημο. Γιατί εκεί είναι έρημος. Και να φανταστείτε ότι τώρα πλέον οι νέοι Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, κάνανε μέσα στην έρημο κανάλια και φέρανε νερά και βλέπεις εκεί που κάποτε ήταν, ας πούμε, όσο πιάνει το μάτι σου έρημος, τώρα έχει φυτά και φυτά. Και προσπαθούν αυτοί να κάνουν μέσα στην έρημο τη γη της Επαγγελίας, την οποία την είχαν, αλλά τη χάσαν. Αυτά περί Παλαιάς Διαθήκης, ωραία, γιατί ξέρετε το πιο ελκυστικό πράγμα στην θεολογία μας είναι η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς, έτσι. Και όταν λέμε ερμηνεία, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι αυτό το βιβλίο τώρα που βλέπετε έχει τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης εδώ μέσα, η ερμηνεία τους είναι άλλα 1000 τέτοια βιβλία, το λιγότερο. Ποια είναι η ερμηνεία, πώς έγινε, τι έγινε, γιατί έγινε, εκείνο που ήταν, το άλλο που ήταν, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορούμε με τα σημερινά δεδομένα να ερμηνεύσουμε την ιστορία της εποχής εκείνης. Τώρα είμαστε ημερολογιακά 5.000 χρόνια πίσω, 6.000 χρόνια πίσω. Δεν μπορεί να... Γι' αυτό πάμε πίσω. Και βλέπουμε πώς δυσκολεύονταν τότε οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, να φτάσουν στο Θεό. Τι έπρεπε να κάνουν. Και τώρα που τα έχουμε όλα εύκολα, ζούμε και σε ένα καθεστώς, θα λέγαμε, αναισθησίας. Και πολλές φορές η προετοιμασία μας για να φτάσουμε στο Θεό είναι ολονών, είναι τι, αμελής, είναι ελλιπής. Παρόλο που προβλέπονται όλα. Πώς θα κάνεις, τι θα κάνεις και πώς θα είσαι για να φτάσεις κοντά στον Θεό. Αυτό είναι αυτό που μας αφήνει εμάς οποιαδήποτε ενασχόληση με την Αγία Γραφή. Πάμε όμως, θα λέγαμε στα καινούργια τα γράμματα τώρα, έτσι. Κάποτε είχαμε ένα φίλο και μας έστελνε γράμματα. Όταν ήμασταν παιδιά. Τι γράμματα έγραφε τότε. Τι κάνεις, πώς είσαι, σήμερα πήγα σχολείο. Πήγαμε κινηματογράφο και γεια σου και αυτά. Μετά όμως από 20-30 χρόνια συνεχίζω την αλληλογραφία. Αλλά πλέον δεν γράφεται τέτοια πράγματα μέσα.
γράφεται άλλα πράγματα. Ε? Πώς ήταν η οικογένειά σας, πώς ήσασταν σαν γονείς, πώς ήταν η δουλειά, πώς ήταν η αγάπη και πώς ήταν η ψυχή. Έτσι λοιπόν τώρα, αύριο που είναι η Κυριακή, γιατί κάποτε ήταν Σάββατο, η ημέρα του Κυρίου, τώρα είναι η Κυριακή, όπως λέγαμε και με τα παιδάκια πάνω προηγουμένως, γιατί λέει τη Δευτέρα. Ε? Πώς είναι η Δεύτερη, αφού λένε τώρα ότι είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η Δευτέρα. Καταλάβετε τι λέει ο κόσμος σήμερα. Ότι η Δευτέρα είναι η πρώτη. Αφού δεν είναι. Αφού είναι η Δευτέρα, το λέει η λέξη. Αφού είναι η Τρίτη. Όχι, λέει η πρώτη. Λοιπόν, τότε ήταν το Σάββατο. Τώρα είναι η Κυριακή. Και επειδή λοιπόν αύριο θα διαβάσουμε τα καινούργια τα γράμματα που γράψαμε μετά από χρόνια και είναι πιο όρημα και λέμε άλλα πράγματα, αυτά που λέγουμε παιδιά. Αφήνουμε την Παλαιά Διαθήκη και πιάνουμε την Καινούργια Διαθήκη, το καινούργιο το γράμμα. Το καινούργιο, την καινούργια συμφωνία. Σήμερα που ξέχασε η αρμόδια να μας φέρει τα κείμενα να τα έχετε μπροστά σας, γιατί πετούσε χαρταετό για να γίνει τώρα, παρόλο το ψύχος, θα μιλήσουμε άνευ κειμένου. Θα σας πω εγώ ότι είναι από τους Εφεσίους, από την Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Θυμάστε που είπαμε την άλλη φορά ότι η Έφεσος ήταν μία από τα τρία μεγάλα κέντρα, ένα από τα τρία μεγάλα κέντρα της εποχής εκείνης που ζει ο Απόστολος Παύλος. Πολύ μεγάλη πόλη, πρωτεύουσα της ανθιπατικής της λεγόμενης περιοχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τέλος πάντων, ο Απόστολος Παύλος στέλνει επιστολή στους Εφεσίους, έτσι. Και σήμερα, αύριο δηλαδή, στο γράμμα του αυτό το μεγάλο, ένα κομματάκι το οποίο θα διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο 10 με 17 στίχο, μας λέει πώς να είμαστε θαραλέοι στον αγώνα μας και τι οπλισμό να χρησιμοποιούμε. Θυμάστε νωρίτερα που λέγαμε ποιοι έπρεπε να έχουν οπλισμό και ποιοι δεν έπρεπε. Τώρα εδώ, αύριο, θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία πώς πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας θαραλέα, αλλά και ποιος είναι ο οπλισμός μας, έτσι. Λέει λοιπόν στο κείμενο ο Απόστολος Παύλος: «Το λοιπόν, αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού». Να ενισχυθείτε, λέει, με δύναμη, να είστε δυνατοί. Πού? Μόνο μέσα στον Χριστό, εν Κυρίω, όπου όλα τα πράγματα εν Κυρίω είναι όμορφα. Έτσι. Και οι αγάπες, και οι ειρήνες, και οι χαρές, και οι σχέσεις, και το φαΐ, και το ύπνος, και όλα είναι ωραία, εν Χριστό. Χωρίς Χριστό, είναι λειψά. Ενδυναμούστε εν Κυρίω λοιπόν και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Να, μια ωραία λέξη. Σε ποιο κράτο ζούμε εμείς? Ποιο κράτος ζούμε, λέει ο άλλος στην Ελλάδα, αφού δεν υπάρχει κράτος. Γιατί το λες? Ζούμε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Αυτό είναι κράτος. Ποιο είναι κράτος? Αυτό είναι κράτος. Μα λέει, έλα μωρέ τώρα, αφού κάνει κουμάντο, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αύριο η Νέα Δημοκρατία, μετά από το ΠΑΣΟΚ, ποιος κάνει κουμάντο? Δεν κάνει κουμάντο κανείς. Αυτός κάνει κουμάντο, φυσικά για σένα, όταν εσύ το θέλεις, έτσι, γιατί άμα θες να σου κάνει κουμάντο κάποιος άλλος, φυσικά σου κάνει άλλους κομμάτους μετά. Εσείς όμως, λέει, να δυναμώνεστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Κατανοητά, έτσι, και τα αρχαία ελληνικά, τα οποία δεν έχουν αλλάξει ποτέ στη γλώσσα μας. Ακόμα και σήμερα θα ακούσουμε στο αστυνομικό δελτίο «συνελήφθη ο τάδε δράστης». Δεν θα ακούσουμε «συλλήφθηκε». Ελληνική γλώσσα. Αξία αδιαφυσβήτητη πάνω τους αιώνες. Τι και την καταλαβαίνουμε λοιπόν. Ενδύσαστε τι θα πει? Ωραία. Αν πας τώρα κάπου, βέβαια τώρα τα έχουν αλλάξει κιόλας. Λένε μπουτίκα, ας πούμε. Αλλά θα πούνε κανονικά, θα έλεγε τι? Ενδύματα. Ένδυση. Κατάστημα ένδυσης. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Η πανοπλία επίσης ξέρετε ότι είναι εκείνο το κυρίως το μεσαίωνα, έτσι, ευρύτερα χρησιμοποιήθηκε
ένα ρούχο από σίδερο, το οποίο φορούσαν οι στρατιώτες, για να γίνονται αίτητοι στα βέλη και στις λόγες κτλ. Την πανοπλία του Θεού, ποια είναι όμως η πανοπλία του Θεού, θα δούμε παρακάτω, προς το δύναστε ημάς, και επίσης και το δύναστε, εύκολο. Τι σημαίνει δύναμη, ας πούμε, να σου πω εγώ δύναμη, τι θα καταλάβεις, τι θα καταλάβεις. Μπορώ. Δύναμη, μπορώ. Αυτό που λέμε μπορώ εδώ. Προς το δύναστε ημάς για να μπορείτε εσείς στείνε προς τας μεθοδίες του διαβόλου. Έτσι. Το στείνε από το ρήμα ίστιν που σημαίνει στέκομαι. Δεν πέφτω. Θα φορέσετε λοιπόν την πανοπλία του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τι. Τις μεθοδίες του διαβόλου. Και όταν λέμε μεθοδίες, ο διάβολος έχει πολλά τεχνάσματα, έτσι, τρόπους δηλαδή, για να σε βρει εκεί που δεν μπορεί να σε βρει κάποιος άλλος και να σε ρίξει. Γιατί να γίνει όλο αυτό όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρακάτω. Ότι, διότι, ουκ εστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα. Διότι η πάλη, λέει, η οποία κάνετε, δεν είναι μια πάλη που γίνεται στο ρινγκ, ελληνορωμαϊκή ή μια μάχη, ξέρω εγώ, είναι αυτό. Προς αίμα και σάρκα, δηλαδή δεν παλεύετε με σώμα με σώμα, αλλά τι, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνου τούτου. Τι πολεμάει ο χριστιανός και προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Τέσσερα πράγματα. Τι λέει εδώ, προσέξτε. Ένα, όχι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας. Ποιοι είναι? Οι αρχές και οι εξουσίες του κόσμου τούτου. Οπουδήποτε. Άλλο είναι βασιλιάς, άλλο είναι πρόεδρος, άλλο είναι πρωθυπουργός, άλλο είναι υπουργός, άλλο είναι βουλευτής, άλλο είναι δήμαρχος. Δεν είναι οι εξουσίες του κόσμου τούτου. Ναι. Και οι εκκλησιαστικές. Προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Κοσμοκράτορες. Βεβαίως. Κοσμοκράτορες είναι. Αυτόν τον διάβολο, αυτόν τον κόσμο τον έχει ο διάβολος. Αλλά τι έχει? Τους κότους του αιώνου τούτου. Το σκοτάδι, όλο αυτό που βλέπετε. Ποιο είναι το σκοτάδι? Να, όλο αυτό που βλέπουμε. Ποιο σκοτάδι? Να σας πω ένα σκοτάδι. Αυτή η γη έχει τόσο πολύ φαΐ και τόσο πολύ ποτό και τόσο πολύ χώρο και τόσο πολλά πράγματα να χαρεί ο καθένας και διαρωτόμαστε εμείς γιατί πεινάνε οι άνθρωποι, γιατί δυστυχίουν, γιατί δεν έχουν λεφτά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου τα μαζεύουν και τα βάζουν στην τσέπη τους. Τι τα κάνουν? Τα προσκυνάνε. Εκεί, τα φυλάνε. Τα βάζουν, να μην πω που τα βάζουν. Εκεί όμως, να μην τα δώσουν. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το σκοτάδι του κόσμου τούτου. Βλέπετε. Προς τα πνευματικά της πονηρίας, προσέξτε, εν της επουρανής. Και σύν αυτό, έχουν να πολεμήσουν με τον διάβολο. Τι είναι τα πνευματικά της πονηρίας? Είναι τα πνεύματα. Ποια πνεύματα? Τα καλά? Όχι βέβαια. Τα καλά μας συντρέχουν, οι άγγελοι μας συντρέχουν. Τι είναι? Να, αυτοί οι διάβολοι. Οι οποίοι μας πολεμάνε. Δηλαδή δεν φτάνει που μας πολεμάνε οι αντίχριστοι. Οι αντίχριστοι είναι τα όργανα του διαβόλου, αλλά μας πολεμάνε και τα πνεύματα. Και έχουμε λογισμούς και έχουμε προβλήματα και έχουμε καταξύς. Δια τούτο λοιπόν λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν λέει, να φορέσετε την πανοπλία του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνε την ημέρα την πονηρά, έτσι για να μπορέσετε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά. Ποια είναι η ημέρα η πονηρά για τον καθένα από εμάς? Η ημέρα που θα τον πειράξει ο διάβολος, η ημέρα, η ώρα, η στιγμή. Και άπαντα κατεργασάμενη στήνε, και αφού ας πούμε καταφέρετε και τα πολεμήσετε, στήνε. Τι είναι στήνε? Να μείνουμε σταθεροί. Να σταθούμε, να μην πέσουμε. Και τώρα, αφού μας είπε όλα αυτά που μας είπε, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος και πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Στείτε λοιπόν, λέει, ουν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία. Τώρα έχει κάποιες δύσκολες λέξεις εδώ. Να, στο περιζωσάμενος, κατανοητό, κάτι μου λέει τώρα, λέει, να δέσω εδώ, να αυτό. Τι να δέσω όμως? Την οσφήν ημών. Ποια είναι η οσφήν ημών? Αν ήμασταν γιατροί, θα καταλαβαίναμε κατευθείαν ποια είναι η οσφή.
Ως φιαλγία λέει ο άλλος. Να, γιατί λέει ως φιαλγία. Γιατί λέει ως φιαλγία. Να το βλέπετε, την ως φιαλγία την ξέρουμε. Την ως φίωμα δεν την ξέρουμε. Είναι σαν αυτό που λέμε. Το λέγαμε και χθες στην Κομωτινή. Αν πεις τώρα κάποιον, πάνε στην Αφν να μου φέρεις τα δίχτυα ή το καλάμι, θα πει τι είναι η Αφν. Αν το πεις πάνε στο ναυπηγείο, θα πάει όμως. Καλά, ίδια λέξη δεν είπαμε. Το ναυπηγείο το ξέρει, εκεί που φτιάχνουν τις βάρκες. Βάρκας είπα. Να πας πού, στην Αφν. Δεν το ξέρει εκείνο. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, η οσφή λοιπόν, έτσι, η οποία, στην οποία περιζωσάμενη βάζουμε το ζωνάρι, τη ζώνη, εδώ, εν αληθεία, έτσι, και ξέρετε ότι πάντοτε η ζώνη, βέβαια, τώρα οι άνθρωποι δεν φοράνε τη ζώνη για αυτό το λόγο, μπορεί να τη φοράνε ίσως για λόγους υγείας και μια φορά, αλλά κυρίως για αυτό, για μόστρα. Η ζώνη εδώ που βάζουμε στη μέση μας είναι χαρακτηριστικό και συμβολικό τι, της δυνάμεως. Διότι άμα η μέση σου είναι δυνατή, μπορείς να σταθείς, έτσι δεν είναι. Αν δεν μπορείς, το έχετε ζήσει αυτό καμιά φορά. Δεν μπορεί ούτε καν να σταθείς. Παραπέεις και πέφτεις κάτω. Αν έχεις μία κύλη μικρή στη μέση σου. Γι' αυτό λοιπόν περιζωσάμενη ξεκινάει από εδώ, βλέπετε. Δέστε καλά το ζωνάρι που λέμε, να είστε σταθεροί. Και φυσικά ενδυσάμενοι, μετά αφού το κάνετε αυτό, και ενδυσάμενοι εν αληθεία μας, προσέξτε, έτσι. Αυτό εδώ είναι και μια αμπιχτή για τους οικουμενιστές, για τους αιρετικούς, για αυτά. Εν αληθεία θα βάλεις τη ζώνη σου. Ορθοδόξος με λίγο. Για να μην το αναλύσω περισσότερο, γιατί το έχουμε αναλύσει πολλές φορές αυτό το θέμα. Και ενδυσάμενοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Αφού λοιπόν βάλετε πρώτα τη ζώνη, μετά θα βάλετε σαν θώρακα τι, η δικαιοσύνη. Να είστε δίκαιοι με λίγα λόγια. Μην αδικείτε τους άλλους. Αυτό είναι πίστη. Τι είναι πίστη, μερικοί λένε να μην φάω κασέρι και τυρί την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να, μέχρι εκεί φταίνει το μυαλό μας. Πίστη είναι να είσαι δίκαιος. Και υποδυσάμενοι τους πόδας, και να βάλουμε παπουτσάκια, με λίγα λόγια, γιατί και χωρίς παπούτσια πού θα πας. Εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ποια θα είναι τα παπούτσια μας, η προετοιμασία που θα κάνουμε, τι, και να πιστέψουμε και να τηρήσουμε, αλλά και να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο στους άλλους ανθρώπους. Αυτό το Ευαγγέλιο που φέρνει τι, της Ειρήνης, την Ειρήνη. Είναι αυτό που λέμε εκεί, προετοιμάσου για πόλεμο για να έχεις ειρήνη, Επί πάσιν, ακούστε λοιπόν, μαζί με όλα αυτά, αναλαμβώντας τον θηρεόν της πίστεως. Θυμάται κανείς τι είναι ο θηρεός, πες. Το κόσμο, σε κάθε γενιά, σε κάθε μεγάλη φυλή υπάρχει ένα εικόσμο. Σε κάθε δυναστεία, βασιλική, σε κάθε ένα έμβλημα επάνω, το οποίο ο θηρεός, είναι ένα λιοντάρι, ένα άλογο, ένα αετούς, άλλο έχει αυτά. Λοιπόν, τι λέει εδώ, τον θηρεόν της πίστεως, έτσι. Εμάς τι είναι, το σημάδι μας, η πίστη. Για να πούμε λίγο πιο αναλυτικό, δεν είναι λιοντάρια, δεν είναι ελάφια, δεν είναι παγόνια, δεν είναι αητή. Τι είναι, το ο Σταυρός, έτσι. Ενώ δυνήσεστε, έτσι, σύμφωνα μάλλον με την οποία τη δύναμη, δυνήσεστε, μπορείτε, πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέση. Μας λέει με λίγα λόγια, να πάμε με το Σταυρό στο χέρι, δεν είναι. Με τον οποίο σταυρό στο χέρι έχουμε πει και άλλη φορά δεν θα πας κοσμικά μπροστά, δεν θα κάνεις λεφτά δηλαδή, αλλά θα πας και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξεστε. Θα βάλουμε και περικεφαλαία, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, έτσι, γιατί τότε τι κάνουν, είχαν πανοπλίες και περικεφαλαίες και κοντάρια και τέτοια, έτσι. Ποια περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας. Υπάρχει, μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που να πολεμάει τον διάβολο και να κάνει πνευματικό αγώνα χωρίς να ελπίζει τη σωτηρία του, γιατί το κάνει. Γιατί το κάνει. Για ποιο σκοπό. Τζάμπα έτσι. Γιατί γεννήθηκε χριστιανός, όχι. Γιατί ελπίζω ότι θα σωθώ με αυτή τη διαδικασία. Και τη μάχαιρα του πνεύματος, μας δίνει και ένα μαχαίρι.
ένα ξύφος. Ποια είναι αυτή η μάχαιρα, έτσι, του Πνεύματος, ο εστίριμα Θεού. Και φυσικά είναι όλο αυτό το Πνεύμα το οποίο μας διακατέχει. Εσείς πέστε Άγιο Πνεύμα, αλλά και εγώ λέω και το Πνεύμα τι, του Χριστιανού, το οποίο είναι ελπίδα, χαρά, ειρήνη, θυμάστε, αγάπη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστιανού. Σαν να μας λέει δηλαδή να βαδίζετε όχι με κοσμικό πνεύμα. Ποιο είναι το κοσμικό πνεύμα? Τρεις φράσεις. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και το άλλο. Αυτό είναι το κοσμικό πνεύμα. Εσείς όχι έτσι λέει. Να κοιτάξετε να ξοδέψετε κάθε ώρα και λεπτό τη ζωή σας με το τι θα φάμε, τι θα πιούμε και πώς θα αυτό. Αλλά με το άλλο. Ποιο άλλο? Η μάχαιρα του πνεύματος, ο εστί ρήμα Θεού. Να πάρετε δηλαδή εσείς τα λόγια του Θεού και να προχωράτε σύμφωνα με αυτά. Το οποίο σημαίνει ότι και θα θυσιαστώ και θα ηλεήσω και θα αγαπήσω και θα κάνω πράγματα τα οποία δεν κάνει ο κόσμος σήμερα, ο οποίος κοιτάζει να αρπάξει μόνο. Έτσι. Ό,τι αρπάξουμε. Ο θάνατός είναι γλυκιά μου ζωή. Ο χριστιανός δεν θα παλέψει έτσι, αλλά θα παλέψει με όλα αυτά τα όπλα τα οποία έτσι αναφέρουμε και τα οποία μπορείτε να γράψετε για να μην τα ξεχάσετε, γιατί η πάλη μας δεν είναι, δεν κάνουμε τώρα μια στρατιωτική προετοιμασία να πούμε στρατιώτη θα πολεμήσεις έτσι, αλλά κάνουμε μια προετοιμασία πνευματική για τον αόρατο πόλεμο, έτσι. Και ο Θεός να μας βοηθήσει φυσικά να πετύχουμε και αυτά τα οποία φαίνονται μεν ορατά, αλλά ανήκουν στον αόρατο πόλεμο, έτσι. Όταν κάποιος σε πολεμάει αοράτος, για κάτι ορατό το οποίο δημιουργείς εσύ. Ναι, θέλει προσοχή. Έτσι. Χτίζω, ας πούμε, ένα ναό, παραδείγματος χάρη, και εγώ νομίζω ότι παλεύω με τα τούβλα και τις πέτρες και τα επιχρήσματα και τα ξύλα και τα... Δεν παλεύω. Παλεύω με τον διάβολο. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν πειράζει σε κανέναν ο ναός που θα χτιστεί. Στον διάβολο πειράζει. Οπότε πειράζουμε και πολεμάμε τον διάβολο. Δεν πολεμάμε τα τούβλα, ούτε τις πέτρες, ούτε τα τσιμέντα, ούτε τους άμμους, ούτε τα πλακάκια, ούτε τα ντουβάκια. Το διάβολο πολεμάμε. Έτσι. Με τι? Με τις πέτρες, με τα τούβλα, με τα ξύλα, με τα χρώματα, με τις μπογίες, με τα όλα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και έχοντας αυτά δικαιοσύνη, έτσι βλέπετε, και πίστη, έτσι, τα σημαντικότερα, και την ελπίδα της σωτηρίας, γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Για ποιο λόγο τα κάνεις? Για να περάσεις καλά? Όχι, να σου φθήσεις. Αλλιώς τι συνέζα πάνε να κάνεις τώρα εσύ ένα ναό? Άντε κάτσε εκεί σπίτι σου, φάει, πιες, κοιμήσου, δες και τηλεόραση, μπόλικη, και ξανά τηλεόραση και πάλι τηλεόραση, και όταν δεν έχεις τι να κάνεις πάλι δες τηλεόραση και περνάει καλά η ζωή. Έτσι. Όλα ωραία μέσα στην τηλεόραση. Μια από την ώρα χαίρονται εκεί μέσα και πηδάνε και κοροπηδάνε και ένα εκείνο και το άλλο. Όλα καλά. Και 10 εκπομπές για μαγειρική και 10 εκπομπές για γυμνισμό. Μερικοί το λένε τέχνη. Η τέχνη του γυμνού σώματος στην τηλεόραση. Αλλού δεν έχουν ξεπερακωθεί. Και δες τηλεόραση μπόλικη και όλα καλά. Μην αγώνεσαι. Όλα καλά. Όλα εντάξει. Και λέει ο άλλος μετά, έλα μου λέει και εσύ, παντού βλέπετε το διάβολο λέει. Τι παρέμεινε αυτό μεσά στους παπάδες που είναι και τους άνθρωπους. Όλα λέει τα δαιμονοποιείται. Να, ποιος τα δαιμονοποιεί? Ού και εστί ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα. Δεν πολεμάμε ποσότητες αίματος και σαρκός. Αλλά τι, μεθοδίας του διαβόλου, μεθοδίες, και στην μεθοδία. Ολόκληρη πλεχτάνη, πώς θα κάνω από εδώ, πώς θα κάνω από εκεί, φέρω εκεί, να το φέρω να το κάνω, γεια σου. Ως επισφράγηση των σημερινών αγιογραφικών αναγνωσμάτων, θα δούμε πώς θα θεραπεύσουμε την τύφλα μας. Γι' αυτό και έβαλε οι πατέρες αύριο, να δούμε σαν αύριο δηλαδή, τη θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς, μια και την αναφέραμε νωρίτερα. Πολλοί τυφλοί θεραπεύτηκαν από τον Θεό, έτσι, από τον Χριστό μας. Ο συγκεκριμένος όμως βρισκόταν στην Ιεριχώ.
μεγάλη πόλη της περιοχής εκείνης, η οποία τι είχε, πολύ μεγάλα τείχη. Είχε, πολύ μεγάλα τείχη. Είχε τείχη. Έτσι. Όχι με ύψιλον και ήττα, με ύψιλον γιώτα και ήττα. Είχε τείχη, ψηλά. Λοιπόν, λέει λοιπόν το κείμενο από τον Λουκά, το 18ο κεφάλαιο, 35 με 43 στίχους. Εγένετο δε εν το εγγύζειν αυτόν, ποιον, τον Χριστόν, εις Ιεριχώ. Συνεχίζει ο Χριστός την πορεία του και φτάνει στην Ιεριχώ. Πριν φτάσει στην πόλη, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Καθόταν λοιπόν στον δρόμο ένας τυφλός και είχε το χέρι έτσι. Προσετών, έτσι. Ελεήστε. Ελεήστε. Αλλά αυτός δεν ήταν ψεύτης τυφλός. Ελεήστε στραβή τον ανοιχτομάτι που λέμε σε άλλη περίπτωση. Αλλά ήταν κανονικός τυφλός. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου επινθάνετο τι ταύτα. Κάποια στιγμή ακούει κόσμο πολύ ο τυφλός και ξέρετε αμέσως ο τυφλός ακούς πολύ καλά και λέει πινθάνετο τι ταύτα. Προσπαθούσε να ρωτήσει, να καταλάβει τι γίνεται, τι είναι αυτό το πλήθος. Και ρωτούσε, απήγγελαν δε αυτό, το απάντησαν λοιπόν οι άλλοι, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Περνάει από εκεί ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Έχουμε λίγο εδώ σε αυτή την περικοπή, λίγο τοπογραφικό ενδιαφέρον και γεωγραφικό. Βλέπετε, Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Η Ιεριχώ, μιλάει ο Λουκάς λίγο έτσι γεωγραφικά. Και βόησε λέγον, και αμέσως μόλις τ' άκουσε ο τυφλός, φαίνεται, διάβαζε, πίστευε, έκαμνε και πρέπει να ήταν και διαβασμένος, γιατί τι λέει, εβόησε λέγον, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν μου. Δηλαδή, ήξερε ότι ο Ιησούς θα είναι από το γένος, από τη φυλή του Δαβίδ, όπως είναι και η Παναγία, έτσι. Και πετάγεται λοιπόν και λέει μέσα στον κόσμο με δυνατή φωνή, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο τυφλός, να πλησιάσει δεν μπορούσε. Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν μου. Δώσε δηλαδή έλεος σε μένα. Δεν είπε, προσέξτε, παίζουν όλα ρόλο, δεν είπε, κάνε με καλά. Γιατί ενδεχομένως η τύφλωση, προσέξτε, μπορεί να σηματοδοτούσε σε αυτή τη φάση και αμαρτωλή ζωή προηγούμενη. Γιατί τυφλώθηκες. Ή να σηματοδοτούσε, προσέξτε, και πνευματική τύφλωση. Δηλαδή ο τυφλός γενικότερα δεν είναι μόνο αυτός που δεν βλέπει. Είναι αυτός που δεν ακούει ο τυφλός. Είναι αυτός που βλέπει, αλλά δεν βλέπει. Πόσοι τυφλοί περπατάνε μέσα στον δρόμο, συνέχεια. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, οι τυφλοί. Δεν βλέπει Χριστό άλλος πουθενά. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Δεν βλέπει τον Χριστό στο πρόσωπο του συνανθρώπου του. Βλέπει σάρκες, αίματα, λεφτά, τι θα αρπάξω από τον άλλο. Τις περισσότερες φορές. Ακόμα και όταν η σχέση είναι, δούνε και λαβή. Θα δώσω και θα πάω. Οπότε το ελέησόν με έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε. Γιατί θα μπορούσε να πει, κάνε με καλά, φτιάξτε τα ματάκια μου. Και οι προάγοντες επετίμων αυτό είναι να σιωπήσει. Και επειδή φώναζε δυνατά προφανώς, του λέγανε οι άλλοι, σταμάτα, μην φωνάζεις. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζε. Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Αυτός όσο του λέγανε σταμάτα, πιο πολύ έκραζε. Μάλλον, θυμάστε. Μάλλον, δηλαδή, ακόμα περισσότερο. Μάλιστα είναι το υπερθετικό βαθμός, έτσι, το θυμόμαστε. Όταν λέμε μάλιστα εννοούμε εντελώς ρε παιδί μου, τελείωσε. Σταθείς δε ο Ιησούς, εκέλευσεν αυτόν, αχθήνε προς αυτόν. Σταματάει λοιπόν κάποια στιγμή ο Χριστός, αφού άκουγε τις φωνές, και του λέει έλα εδώ, έτσι, εκέλευσεν, προσέξτε, διαταγή, Όταν λέμε διαταγή, τον είπε, δεν τον είπε, αν θες παιδί μου, έλα και εδώ, τον είπε, έλα εδώ, έλα εδώ, με αυτό το ύφος. Εγγύσαντος δε αυτού, πλησίασε λοιπόν αυτός, επιρώτησεν αυτόν, λέγον, τι σε θέλεις ποιήσω, το ρωτάει λοιπόν, τι θες να σε κάνω, ελέησόν με, τι να σε κάνω,
Δηλαδή, τι θέλεις να σου δώσω. Το καταλάβατε. Ο δε είπε, Κύριε, ή να αναβλέψω. Και τώρα λέει λοιπόν αυτός, τον ονομάζει καταρχήν Κύριο, πολύ σημαντικό έτσι, βλέπετε κάθε λέξη που λέμε έχει σημασία. Δεν κάνει να χρησιμοποιούμε τις λέξεις έτσι. Ε? Κύριε το λέει. Ή να αναβλέψω. Θέλω λέει να δω. Αυτό. Απλά πράγματα. Και ο Ιησούς είπε, προσέξτε, προσέξτε το, μάλλον να το πω πρώτα και μετά. Και ο Ιησούς είπε αυτό, ανάβλεψον, η πίστη σου έσωκες. Βλέπετε, ακόμα και ο αρχηγός της ζωής, που μπορεί να πει ό,τι θέλει, δεν λέει σε κάνω εγώ καλά. Πόσο άλλο παράδειγμα ταπείνωσης να έχουμε δηλαδή. Και βλέπει σήμερα ανθρώπους και λένε, εγώ, και έχω κάνει εγώ, και έχω δείξει εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ, και ο Χριστός δεν λέει εγώ. Και του λέει όμως την πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπετε τώρα τι έσωσε τον τυφλό. Έχει σταθερή πίστη, βλέπετε. Φωνάζει. Δεν λέει, όχι τώρα μην προσβάλλουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, επειδή μας είπαν οι άλλοι μη φωνάζει, δεν φωνάζουμε. Εδώ κι εγώ είμαστε. Θα με κάνει καλά. Αυτός είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι ο Υιός του Δαβίδ. Πρώτο σημαντικό. Λέει σώμα, το φώναζε από μακριά. Και μετά όταν το είπε, βλέπετε, δεν τον είπε μετά, μήπως μπορεί να με κάνεις καλά. Είναι για πραγμάτι. Ναι. Μήπως έχεις τίποτα έτσι. Ή ας πούμε, άτσι, κάνουμε πρώτα καλά και θα δούμε μετά, αν μας εμπιστέψουν. Όχι. Τον είπε, αυτό θέλω. Δηλαδή στην ουσία, το έχεις. Το έχεις, δώστε μου. Ναι, καταλάβατε. Θέλω να μου δώσεις το σακάκι που φοράς. Πραγματικά γεγονότα αυτά. Δώστε μου να το φορέσω. Δεν λέει, μήπως φοράς σακάκι να μου το δώσεις. Και γι' αυτό του λέει ο Χριστός, η πίστη σου έσωκες. Του λέει ανάβλεψο, βλέπετε. Σύντομα πράγματα. Όχι θεωρίες και αυτά. Ούτε καν τον έβαλε πυλό στα μάτια όπως έκανε σε κάποιον άλλον. Του λέει, φύγε, έτοιμος. Γιατί η πίστη σου έσωκες. Να αυτό που λέμε και μια φορά, τι είναι η πίστη. Να τι είναι η πίστη. Η πίστη αναγκάζει τον Θεό να κάνει αυτό που θες να κάνει. Έτσι. Και αυτό φυσικά να κρατήσουμε από τη θεραπεία του τυφλού και ο τελευταίος στίχος λέει και παραχρήμα ανέβλεψε, έτσι. Παραχρήμα, δεν έχει σχέση με το χρήμα, έτσι. Αμέσως είναι, τι είναι, συντακτικός, πραγματικός, ποιος θα μας πει, επίρρημα, το οποίο σημαίνει αμέσως. Και οι υπολούθοι αυτό δοξάζουν τον Θεό. Ακούστε τώρα όμως. Τελικά ο τυφλός ήταν καλός τύπος, σωστός. Δεν έκατσε μετά να πει, α, τώρα έγινε καλά, συνεχίζω. Όπως ήταν έφυγε μαζί και τον ακολούθησε από πίσω. Σου λέει, αυτό που με έκανε είναι ό,τι περισσότερο μπορούσα να έχω, έτσι. Και πας ο λαός ειδών έδωκεν ένον το Θεό. Ο ένος ποιος είναι, όχι η ένος εδώ. Ναι. Ο ένος είναι η δοξολογία, έτσι. Ναι. Γι' αυτό και έχουμε στα ψαλτικά όσοι είναι ψάλτες, τους ένους, λίγο πριν τη δοξολογία, που είναι η δοξολογία πριν τη δοξολογία. Έτσι. Οπότε έχουμε εδώ λοιπόν, τελικά ενώ φαίνεται η θεραπεία, έτσι, του τυφλού, έχουμε την ενέργεια της πίστης και πόσο μπορεί να μας κάνει να πούμε στο Θεό κάντο και να το κάνει. Έτσι να λέμε λοιπόν και εμείς, Θεέ μου, αν θέλεις εσύ, κάντο, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε τα τούβλα, τις πέτρες, τις μπογιές, τις τουαλέτες, τα ξύλα, τα τζάμια, τα αυτά, εσύ κάνε τα υπόλοιπα. Εντάξει, νομίζω ότι έγινε σαφής και κατανοητός. Ότι για μας είναι αυτό το Ευαγγέλιο και ποιο θα μπορούσε να είναι και για τον προκείμενο ημίν αγώνα, ο οποίος δεν είναι προς αίμα και σάρκα αλλά προς τα πνευματικά της πονηρίας, άσχετα αν εμείς μεταχειριζόμαστε, επαναλαμβάνω, τούβλα, πέτρες, ξύλα, μπογιές, νερά και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Οπότε, ο νοόν νοήτο και ο έχονό τα ακούει να πουέτω. Βάλτε μπροστά τα όπλα και είναι, τα είπαμε ποια είναι, και επειδή για δεύτερη φορά είπαμε το συγκεκριμένο, βάλτε μπροστά την πίστη
και πείτε στο Θεό, όλοι μας να πούμε δηλαδή, κάντο, κάντο, γιατί είναι δικό σου και δεν θα μου κάνεις. Και θέλουμε κι εμείς και θέλει όλος ο κόσμος. Γεροί να είστε και καλή Κυριακή, καλό χειμώνα, μία του μηνό σήμερα και καλά Χριστούγεννα σιγά σιγά. Έτσι, αυτά.